Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Μία δυσάρεστη έκπληξη περιμένει την Ισμήνη και τον Λικούργο, όταν επιστρέφουν στο σπίτι τους βλέπουν τη μελποδεμένη και φημωμένη, ενώ το μωρό της Ισμήνης είναι αφαντού. Η απαγωγή του μωρού αναστατώνει όλη την Κωμοπόλη. Η Ισμήνη υποψιάζεται αμέσως ότι ο πρώην άντρας της ο Σάββας πραγματοποίησε τις απειλές του. Η Ισμήνη αρχίζει να παραμιλά και ξεσπάει σε κλάματα. Το μόνο που με κρατάει και δεν έχω σταλτάρει είναι που πιστεύω πως την άρπαξε ο πατέρας της και τουλάχιστον το κοριτσάκι μου θα είναι καλά. Ο Κωνσταντίνος με τον οποίο έχουν έρθει κοντά, βρίσκεται στο πλευρό της και αναλαμβάνει να ενισχύσει το έργο της αστυνομίας αναθέτοντας τον Δημήτρη να ερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο φυγαδεύτηκε το μωρό από τη Μάνη. Από την άλλη ο Σάββας αρνείται τις κατηγορίες και απειλεί την Ισμήνη πως μόλις βρεθεί η κόρη τους θα την πάρει μαζί του στη Γερμανία. Ο Σάββας μάλιστα την παρακολουθεί και όταν τη βλέπει αγκαλιά με τον Κωνσταντίνο γίνεται έξαλλος. Ο Κωνσταντίνος όμως δεν παρατά τις προσπάθειες να εντοπίσει τον απαγωγέα του παιδιού της Ισμήνης. Η Ισμήνη παίρνει ένα μήνυμα από τους απαγωγείς που τη φέρνει στα άκρα, καθώς φοβάται για το τι μπορεί να έχει συμβεί στο παιδί της. Της λένε, «Αν θέλεις να ξαναδείς το μωρό σου, ετοίμασε 500 χιλιάρικα σε χαρτονομίσματα. Έχεις 4 μέρες να τα μαζέψεις. Θα σε ξαναπάρω. Και μακριά από αστυνομίες». Η Ισμήνη μετά από αυτό το μήνυμα καταραίει. Ποιος κρύβεται πίσω από την απαγωγή. Τα χρήματα που τη ζητάνε οι απαγωγείς είναι πολλά. Θα μπορέσει η Ισμήνη να τα μαζέψει για να ξαναδεί το παιδί της. Μία μεγάλη έκπληξη την περιμένει στο τέλος, που θα τη στιγματίσει την υπόλοιπη ζωή της. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.